της αληθείας, ο Παταχού Παρών, τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, και θέτει ισχύρων στον εμήν και καθάρισε από εμάς, ο πάσης κυρίους και σωσός αγαθέντες ψυχάς ημών. Αμήν. Αύριο γιορτάζουμε μαζί με τον ουρανό, τον πνευματικό κόσμο του ουρανού. Όχι, όχι όλα βέβαια, αλλά οι γιορτάζοντες είναι οι άγγελοι. Λέμε των ταξιαρχών, αλλά η Εκκλησία μας γιορτάζει όλες τις ασώματες ουράνιες δυνάμεις που έχει φτιάξει ο Θεός απ' αρχής. Καταρχάς, στο σύμβολο της πίστεως, στο πιστεύω, ονομάζουμε, γιατί έτσι και είναι, το Θεό ως φως. Και ο Κύριος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Η Αγία Τριάς, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι τα τρία πρώτα φώτα για μας τους ανθρώπους. Λέω για μας, γιατί εμείς δεν υπήρχαμε, αποκαλύφθηκε σε μας από τον Κύριο η Αγία Τριάς. Είναι τα πρώτα φώτα. Φως ο Πατέρας, φως ο Υιός, φως και το Άγιο Πνεύμα. Η Αγία Τριάς είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε στην πραγματικότητα επάνω, ο καθένας μας και ό,τι υπάρχει στον κόσμο υπάρχει από τότε που θα βάλουμε την φράση αυτή σαν άνθρωποι για να καταλαβαίνουμε, από τότε που η Αγία Τριάς υπάρχει, ας το πω έτσι, τη φράση αυτή, τη λέξη αυτή. Η Αγία Τριάς είναι αιώνια. Άρα και εμείς είμαστε αιώνιοι. Συμφωνεί, Σταύρο? Δεν υπάρχει κάτι στην Αγία Τριάδα, αφού είναι αιώνια, σαν νους, σαν ουσία πνευματική, το πω έτσι, που να έχει αρχή, είναι άναρχο. Είναι άναρχο, χωρίς αρχή. Αφού λοιπόν μας είχε ο Κύριος πάντα στο νου του για να μας δημιουργήσει, συνεπώς είμαστε αιώνιοι όπως είναι και ο Θεός. Δεν έχουμε αρχή, που δεν έχει αρχή ο νους του Θεού. Δεν έχει αρχή η σκέψη σαν νους ο Θεός. Όμως τα δημιουργήματα που έφτιαξε, από τη στιγμή που άρχισαν να γίνονται, λέμε, έλαβαν αρχή, έλαβαν υπόσταση, ύπαρξη. Έλαβαν κάποια στιγμή, για μας ο ανθρώπος, αρχή. Τα πρώτα, μετά τα πρώτα φώτα, την Αγία Τριάδα δηλαδή, μετά τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τα πρώτα δημιουργήματα είναι οι άγγελοι. Ο άνθρωπος έγινε μετά τους αγγέλους και η υπόλοιπη υλική κτήση έγινε πριν τον άνθρωπο. Μας το φωνάζει η Αγία Γραφή. Λέει, όταν ο Θεός έκανε τα άστρα και δεν είχε γίνει ο άνθρωπος,
Ναι, γίνει ακόμα άνθρωπος, έκανε το φως ο Θεός. Όχι τους αγγέλους, άστρα. Ότε λέει η Γραφή καθαρά, εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με πάντες οι αγγελοί μου. Τότε με ύμνησαν όλοι οι άγγελοι. Ξέρετε τι γίνεται. Να αναφέρω ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε. Καλά. Έχει κοπεί το ρεύμα, το σκοτάδι είναι πίκτρα, εδώ για εμάς ανθρώπους μιλάω τώρα, το σκοτάδι είναι πίκτρα, βρε παιδιά, ένα κεράκι, ένα σπίτι να λάβουμε για να δούμε. Ψάχνουμε, 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 τάκ και έρχεται το ρεύμα. Α, ήρθε το ρεύμα. Και οι άγγελοι, όταν είδαν τα άστρα, προέβησαν σε δοξολογία και είπαν δόξα σοι το δείξαντι το φως. Αυτό έκαναν. Είναι σαν με γίνεσαν όλοι οι άγγελοι. Δεύτερα φώτα λοιπόν, δεύτερα, οι άγγελοι τους οποίους δημιούργησε ο Θεός. Τους δημιούργησε, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, εις διακονίαν αποστελόμενο. Το λέει αυτό ο Σάββατος. Πνεύματα. Ναι, πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενο. Για να κάνουν διακονήματα. Πώς λέμε, κάνω, πώς τα λέμε στη γλώσσα μας, θελήματα. Πάω, κάνω τη δουλειά εκείνου, τη δουλειά του αλλονού, του αλλονού. Και οι άγγελοι, εις διακονία αποστελόμενα. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος που γιορτάζει τον Οκτώβριο, πώς το λέμε, μας με τον Άγιο Ιερόθεο, Διονύσιος Ιεροπαγίτης, Διονύσιος Ιεροπαγίτης, έχει γράψει βιβλία που μιλάνε, που γράφουνε μέσα δηλαδή, για τα αγγελικά τάγματα με το όνομα Ουράνιες Ταξιαρχίες ή Θεαρχίες, Θεαρχίες. Απ' αλλού δεν έχουμε πληροφορίες από τον Άγιο Διονύση Ιεροπαγίτη. Και αυτό που μου κάνει τεράστια εντύπωση, η καλή μας Εκκλησία, η μάνα μας αυτή, η γλυκιά, πόσα έχει να μας δώσει που την αφήνουν οι άνθρωποι και πάνε να ποτίσουν στα βρωμόδερα, στα σάπια νερά των αιρέσεων, ρε παιδιά. Σάπια, βρώμικα νερά των αιρέσεων. Τι δεν μας προσφέρει που μας γράφει καθαρά και μας λέει ότι έχουμε τους αγγέλους μέσω των γραφών που μας από αιώνας τώρα μας μεταφέρει. Ότι οι άγγελοι είναι αυτοί που είναι. Γιατί δεν είναι όλοι οι διακονητές μας, είναι και αυτοί που υμνούν τον Θεό. Που είδε ο προφήτης Ισαΐας στον ουρανό επάνω, να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, λέει, και να υμνούν Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, να υμνούν τον Θεό. Και να κουνούν, λέει, συνεχώς τα φτερά τους, γράφει ο προφήτης Ισαΐας. Και λέει, κάποιο σχόλιο διάβαζα στον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά, που λέει, αυτό ισχύει για μας, ότι κουνάνε τα φτερά συνεχώς και σκεπάζουν τα πρόσωπά τους, γιατί δεν αντέχουν να δουν το πρώτο φως, το τριαδικό φως, την Αγία Τριάδα. Ξέρετε κάτι, μου έκανε εντύπωση, επαναλαμβάνω, ο Άγιος που διάβαζα, ο Άγιος Διονύσιος, αναφέρεται, το λέω άλλη μια φορά, εντυπωσιακό, ο άνθρωπος, εάν στον προορισμό του, που τον έχει κοιτάξει ο Θεός, σταθεί στο θέλημα του Θεού, ανώτερος των αγγέλων γίνεται. Ανώτερος των αγγέλων. Λέω καλά,
Mm. Μπορεί να το συμπληρώσει. Θυμάσαι κάτι. Mm. Όλοι το ξέρουμε. Mm. Αλλά δεν πάει στο μυαλό, όλοι το ξέρουμε. Ανώτερος. Λέει οι άγγελοι, αυτοί που είναι πρώτα είναι τα Σεραφείμ. Είναι, λέει, τα Σεραφείμ γεμάτα φωτιά. Γεμάτα φωτιά. Εγγύς του Θεού και παίρνουν, αντλούν, λέει, φως, αφού φως είναι ο Θεός, φως είναι και αυτά. Μετά τα Χερουβείμ. Παραπέρα από τη... Παραπέρα από το Θεό. Αλλά ο Κύριος σαν θεότητα ομοούσια μαζί με τον Πατέρα και δεξιά του Πατρός καθεζόμενον, όπως λέει το σύμβολο της πίστεως, τον άνθρωπο Χριστό θεωμένο, τον άνθρωπο ο Χριστός γεννήθηκε σαν άνθρωπος. Θεός ήτανε, εισήρθε το μυστήριο, το ξέρει αυτός τον τρόπο, κανένας άλλος, ούτε οι άγγελοι το ξέρουν, ούτε οι άγγελοι. Άλλωστε εξεπλάγησαν όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Και είπαν δόξα σοι, το δείξανε το φως. Λοιπόν, γεννήθηκε, σαν άνθρωπος περπάτησε, κουράστηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Θαύτηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, λέει. Όχι η θεότητα, παρακαλώ. Το σώμα του ανθρώπινου που πήρε. Το δικό μου, το δικό σου, το αλουνού. Οι άγγελοι δεν κάθεται δεξιά του Πατέρα. Έριξε. Τα βιβλία που μπροστά μου και διάβασα το πρωινό και σαν άμονα μεγαλείο που το διάβασα. Είναι μεγαλείο. Θέλω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με αξιοσκέφτεσαι στα γεράματα και έχω κάποιες ώρες ησυχίας και ζω τα μεγαλεία σου. Φοβερό πράγμα. Μεγάλη δωρεά. Αυτοί με τα γεράματα, λέει, άσχημα τα γεράματα, κάνουν λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος. Με κατασταλαγμένες απόψεις και με ώρες ησυχίας και προσευχής και μελέτη, παράδεισο στη γη. Παράδεισο στη γη. Λοιπόν, άρα εθέωσε την ανθρώπινη φύση ο Κύριος που πήρε από την Παναγία, το ανθρώπινο σώμα, σημαίνει το έβαλε στα δεξιά του Πατέρα, πνευματικό σώμα. Πνευματικό σώμα, το έβαλε στα δεξιά του Πατέρα. Δεν κάτω δεξιά οι άγγελοι, γύρω-γύρω, λέει, οι άγγελοι. Οι άγγελοι έρχονται γύρω-γύρω και δοξολογούν τον Θεό. Να το δέσουμε αυτό το πράγμα, ποιο προορισμό έχουμε. Ποιο προορισμό έχουμε. Λοιπόν, είναι, επαναλαμβάνω, προσέξτε, το προσέξουμε αυτό, οι άγγελοι κουβαλάνε και μια λεπτή ύλη. Τα σώματά τους έχουν μια λεπτή ύλη. Όχι σαν και αυτοί που κουβαλάμε εμείς. Αν δεν την είχαν τη λεπτή ύλη, αν δεν την είχαν τη λεπτή οι άγγελοι, δεν θα ήσαν τρεπτοί. Τρεπτοί. Δεν λέω δικά μου πράγματα, τα έχω μπροστά μου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το εξηγήσω. Δημιούργησε ο Θεός τα τάγματα των αγγέλων, αλλά για κοιτάξτε, ένα μεγάλο κομμάτι ανύψωσε τον εαυτό του περισσότερο και έπεσε στον Άδη. Άλλαξε τρόπο ζωής, τρεπτός ήτανε, καταλαβαίνω αυτό σημαίνει τρεπτός, σημαίνει να αλλάζω από το καλό στο καλύτερο ή από το καλό στο χειρότερο. Έτσι ήσαν όλοι οι άγγελοι, όλοι. Και ο μένεος φόρος με το τάγμα του έγινε σκοτεινός, ή τα δέρα τάγματα που στάθηκαν στο θέλημα του Θεού, άτρεπτα από εκεί και πέρα στο καλό. Γίνομαι κατανοητός. Παραλαμβάνω, δεν ήσαν άτρεπτοι, μόνο ο Θεός είναι άτρεπτος. Δεν ήσαν απαθείς. Απαθείς μόνο ο Θεός. Έτσι λέει οι πατέρες.
Αυτός που δεν αλλάζει ποτέ είναι μόνο ο Θεός. Και οι άγγελοι έγιναν για να δώσουν και αυτοί εξετάσεις, όπως είμαι τώρα εμείς. Αν τώρα σε εξετάσεις, φεύγοντας μείνουμε ανεξεταστέοι, δεν προϋβαζόμαστε. Μένουμε σε διατάξη. Πάμε εκεί που είναι αυτοί. Ο ασφόρος και ο τάγμα του, Παναγία μου, μακριά, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Τώρα εμείς έχουμε μπροστά μας χρόνο για μετάνοια, χρόνο για να γίνουμε καλύτεροι, χρόνο για δημιουργία πνευματική. Ο πειρασμός που έπεσε, ενώ ήταν άγγελος, είδα λέει τον σατανά, θυμίσου ποιος τον λέει. Ο Κύριος, ο ίδιος. Ως αστραπή πεσόντα εκ του ουρανού. Τον είδα λέει να πέφτει σαν αστραπή. Φως ήτανε. Ήταν φως και έπεσε τάκ και έγινε σκοτάδι. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Ο σατανάς έπεσε. Και το λέει ο Κύριος, τον είδα λέει. Ότι λέει η Γραφή δεν υπάρχει. Είναι μια αλήθεια σαν από όλους τον ουρανό. Είναι φως καθαρό. Επαναλαμβάνω, δεν έγιναν άτρεπτοι οι άγγελοι όταν έγιναν, βγήκαν από τα χέρια από έτσι του Θεού. Είχαν μέσα τους και τη δυνατότητα ή την δυναμία να γίνουν, να αλλάξουν προς το κακό ή προς το καλό. Αυτοί που έπεσαν προς το κακό. Αυτοί που παρέμειναν σταθεροί, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου και έμειναν σταθεροί, που γιορτάζουν αύριο, ναι, αυτοί έμειναν στο θέλημα του Θεού. Και είναι λοιπόν ο καθένας με δάχτυλο όψη μας. Έχει δίπλα και τον άγγελο που στέλνει ο Κύριος την ώρα που βαπτίζεται και μετά αμέσως ο κάθε άνθρωπος έχει τον άγγελό του, τον φυλάει. Θυμάμαι τώρα, τώρα περί προσευχής είναι θέμα του Αγίου Παϊσίου, το έχω πει, αλλά μία και είναι στο μάθημα, ας το πω έτσι, που κάνουμε τώρα, λέγει, θα μου βγαίνανε τα μάτια από τον πόνο, ο Αγίος Παϊσίος. Δεν άντεχα. Και βλέπω, λέει, κάποια στιγμή, τον άγγελό μου, στον νόμο μου δεξιά, με χάιδεψε, και έφυγε ο πόνος. Έχει ηλικία λέει 12 χρονών. Έτσι γράφει μέσα στο βιβλίο. Ακριβώς. Ή το βρείτε. Στο περιπροσευχής είναι αυτό. Λοιπόν, ο πόνος χάθηκε. Δεν χάθηκε λέει επειδή μου δημιούργησε εμένα εφροσύνη και χαρά. Ο πόνος δεν χάθηκε από αυτό. Αλλά χάθηκε επειδή μου μετέδωσε τη χάρη του Θεού. Η χάρη διώχνει τον πόνο λέει. Όχι η εφροσύνη. Μπορείς να πονάς και να αισθάνεσαι εφροσύνη. Να περνάς από πόνο από μέσα, να αισθάνεσαι μια ευφροσύνη, μια ικανοποίηση, μια χαρά, αλλά να μην φεύγει ο πόνος. Αλλά εμένα μου φύγει ο πόνος, λέει, γιατί με χάριψε η χάρη του Θεού. Έχει ο καθένας μας το φύλακα αγγελό του. Η Θεία και η Ιερά Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη κάνουν μια κάνω μια αναφορά στους αγγέλους που δημιούργησε ο Θεός. Α, πριν φτάσουμε σε εκείνο, έχουμε κάτι άλλο. Κάποια στιγμή και ο Κύριος σαν άνθρωπος που κατέβηκε στη γη έφερε σαν άνθρωπος προσωρινά πολύ. Ένα ελάττωμα. Προσέξτε, δεν λέω ελάττωμα, αδυναμία, πάθος στην ψυχή. Οι άγγελοι δεν πεθαίνουν. Είναι αθάνατοι. Από τη στιγμή που στάθηκαν στο δόλυμα του Θεού είναι αθάνατοι. Άτρεπτοι τώρα πια. Ο Κύριος, γεννόμενος άνθρωπος, κουβαλούσε τον θάνατο. Είναι έτσι σταύρο. Αφού σταυρώθηκε και πέθανε. Γι' αυτό μιλάει ο προφήτης Δαβίδ για τον Κύριο. Η λάτωσα σε αυτόν
βραχίτη παραγέλους. Τον ελάττω σας λέει, σαν άνθρωπο, τον Κύριο, λίγο παρακάτω από τους αγγέλους. Αφού πέθανε, οι άγγελοι και οι άγγελοι δεν πεθαίνουν. Οι άγγελοι δεν πεθαίνουν. Ο Κύριος σαν άνθρωπος, επαναλαμβάνω, για τρεις ημέρες στον τάφο μπήκε, πέθανε. Οι άγγελοι ανώτεροι, στο σημείο αυτό. Έτσι λοιπόν, και επαναλαμβάνω, και στο σημείο είναι ανώτεροι του Κυρίου ως προς το θάνατο. Όμως ο άνθρωπος που κάθεται δεξιά του Θεού, αυτόν τον ανέβασε ο Κύριος, είναι ανώτερος από τους αγγέλους. Ως προς τη θέση. Το χορέψουμε για το πράγμα. Οι άγγελοι έχουν όλοι μία φύση. Να πω τη λέξη, να μην πω ουσία, μία φύση. Αλλά δεν έχουν όλοι μία μορφή. Μία φύση είναι και για τριάδα. Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. Αλλά τρία πρόσωπα διαφορετικά. Τρία πρόσωπα, που διάβαζα, κάπου διάβασα ένα βιβλίο χτες προχθές που δεν ήτανε, και λέει, ναι μεν η φύση μία, σιγάς τριάδος, αλλά ιδιότητες διαφορετικές, λέει. Και ερμηνεύει τη λέξη ιδιότητες και λέει, οι ιδιότητες είναι το όνομα Πατέρας, το όνομα Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και σίγουρα, ιδιότητα είναι ο Πατέρας. Ιδιότητα Υιός, για εμάς ο ανθρώπος δεν είναι. Και στον ουρανό και τα Άγιο Πνεύμα ιδιότητα είναι. Τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Ο προφήτης Δανιήλ μνημονεύει στο κεφάλαιο 7 Παλαιά Διαθήκη, χωρίο 10, σειρά 10 θα έλεγα, ότι ποταμός πυρός, ποτάμι από φωτιά, ήρκεν έμπροσθεν αυτού, περνούσε μπροστά από αυτόν, από τη θεότητα, την Αγία Τριάδα. Ένα ποτάμι το είδε αυτό το πράγμα ο προφήτης Δανιήλ. Και το εξηγεί, ποιο είναι αυτό το ποτάμι. Χίλιες χιλιάδες λειτουργούν αυτό. Και μυριάδες παριστήκεσαν αυτό. Χίλιες χιλιάδες και μυριάδες αναφέρει έτσι αριθμητικά για να αποδώσει κάτι το άπειρο. Που το έβλεπε μπροστά του και το έβλεπε να είναι γεμάτο φωτιά. Γεμάτο φωτιά. Και είπα ότι μία από τις τάξεις, αν θυμάμαι καλά, τα χερουβίμ είναι αυτά που είναι γεμάτα φωτιά, που είναι πλησιέστερα στο Θεό. Τα είδε ο προφήτης Δανιήλ και τα γράφει. Για να διαβάσω λίγο. Δεν μπορούμε να τους αριθμίσουμε τους αγγέλους. Και γι' αυτό το λόγο η ιερή παράδοση συνηθίζει να τους κατατάσσει σε νέα τάγματα. Η παράδοση, προσέξτε το, που διαιρούνται σε τρεις τριαδικές διατάξεις. Διαιρούνται, λέει, σε τρεις τριαδικές, τρεις, εννιά. Εννιά τάγματα που λέμε εμείς. Έτσι. Η πρώτη ιεραρχική τάξη είναι αυτή που βρίσκεται πάντοτε κοντά στο Θεό και που είναι αμεσολαβήτως ενωμένη με Αυτόν. Τι σημαίνει αμεσολαβήτως ενωμένη? Δεν υπάρχει τίποτα στο ενδιάμεσο, αλλά είναι κατευθείαν ενωμένη. Η πρώτη τριαδική τριάδα με το Θεό, λέει, συμπεριλαμβάνει τα Σεραφείμ. Τα Σεραφείμ είναι πρώτα. Εγώ έκανα λάθος. Το όνομα Σεραφείμ στα εβραϊκά προέρχεται από το ρήμα καίο. Σεραφείμ σημαίνει καίο, πυρπολό. Γι' αυτό είπε ότι ποταμός πυρός από μπροστά του. Έβλεπε τα τάγματα αυτά που ήταν γεμάτα από φωτιά, τα Σεραφείμ, στο όραμα που είδε
ο Άγιος Δανείλο προφήτης. Όντως, η αείδιος και σταθερή κίνησή τους, οι παντοδύνοι κινούνται, λέει, γύρω από το Θεό. Τους δίνει την εξουσία να ανυψώνουν, δίνει στα Σεραφείμ ο Θεός την εξουσία να ανυψώνουν τους υφισταμένους τους, αυτοί που είναι κάτω από την εξουσία τους, τον Αγγέλων δηλαδή, τον Σεραφείμ, προς το Θεό, αναζωπυρώνοντάς τους, βάζοντάς τους φλόγα μέσα, φωτιά. Όχι αυτοί που κοιμήσαν εκεί με, προς Θεού, αλλήμα, είναι άλλη την όμορφη φωτιά που πάλι θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που κοινώνησε και είχε πάει σε μια εκκλησία πολύ παγωμένη πάνω στα κατουνάκια, μικρούλα που έπαιρνε ο αέρας και το χέρι από παντού, είχα παγώσει στην λειτουργία, λέει, μόλις κοινώνησα, λέει, μια φλόγα πέρασε μέσα μου, όχι μόνο εγώ ζεστάθηκα, όλο το ήλαιο μου από τη Θεία Ευχαριστία που πήρα, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνω εκεί, γιατί είμαστε λιώτικοι. Και φεύγοντας, και ο δρόμος έκαιγε και το περιβάλλον μου έκαιγε για μια εβδομάδα, γράφει μέσα. Το αντιλαμβάνεστε το πράγμα. Έτσι αυτοί που παίρνουν από τους Αγίους, από την πρώτη τάξη των Αγγέλων, τα Σεραφείμ, το φως και φωτίζονται και καίγονται, νιώθουν τη φλόγα αυτή. Δευτέρα, λέει, δευτέρα ομοταγή, αλλά με διαφορετική λειτουργία. Είναι τα Χερουβίμ. Το όνομα τον οποίο φανερώνει την πληρότητα της θεογνωσίας τους. Να το δέσουμε αυτό πέρα. Χερουβίμ σημαίνει είμαι γεμάτος από γνώση Θεού. Είμαι Χερουβίμ. Είμαι γεμάτος από γνώση Θεού. Εδώ το γράφει πληρότητα θεογνωσίας. Πληρότητα. Τα Χερουβίμ λοιπόν είναι από πληρότητα θεογνωσίας πλήρη. Πλήρη. Όσο είναι δυνατόν να χωρέσουμε δηλαδή. Δεν είναι σε απόλυτο βαθμό, να μην το μπερδεύουμε. Μόνο ο Θεός γνωρίζει την ουσία του σε όλα τα άλλα. Έχουν πληρότητα θεογνωσίας ως προς τον εαυτό τους. Το όνομα τον οποίο φαίνεται πληρότητα θεογνωσίας λέγεται πως είναι τα Χερουβίμ, λέγεται πως είναι πολυώματα. Είναι όλο μάτια. Το σώμα του δηλαδή, ας πούμε ότι έχουν σώμα, έχουν άλλα όρατο, όλο μάτια. Πολυώματα. Η Εζεκιήλ, κεφάλαιο αιώνα, στίχος 18. Αυτό το αναφέρει ο προφήτης Εζεκιήλ, ότι είναι πολυώματα. Σημείο, γιατί είναι πολυώματα, λέει, γιατί είναι πολυώματα, γιατί βλέπουν το Θεό, σημείο, τα πολλά μάτια, είναι σημάδι θεοπτίας, ότι θεωρούν, βλέπουν το Θεό. Λέει, ο τάδε Άγιος είχε θεοπτία, είδε το Θεό. Τρίτη είναι η θρόνη. Τρίτη είναι τα αγγελικά τάγματα, το αγγελικό τάγμα που ονομάζεται θρόνη, ο μικρογιώτα. Θρόνος είναι το κάτι του βασιλιάς που λέμε. Έτσι δεν είναι. Εδώ λέει ο κληρικός αριθμός, η θρόνη. Γιατί σε αυτούς λέει αρπάφτω ο Θεός. Είναι ο θρόνος της Αγίας Τριάδος αυτά τα τάγματα. Αυτά τα είδε και ο αρχιερέας πρώην Ιδωλολάτρης και είναι Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Φοβερό πράγμα, τι αξιώσε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο που ήταν βουτυγμένος μέσα στα είδωλα. Λένε ότι τα είχε γράψει με τόσο καθαρά που λες και τα έβλεπε, τα έλεγε. Τα έβλεπε βρε παιδί. Ναι, αυτό λέει. Όχι λες και τα έβλεπε. Ναι. Να ξαναπούμε τον Άγιο Παΐσιο. Πώς λέει έκανε τη δημιουργία, την έγραψε ο Μωυσής. Βρε παιδί, τηλεόραση του δείξε. Ο Θεός του δείξε, λέει τηλεόραση και την έγραψε. Είχε ανάγκη να την υπαγορέψει. Ναι. Αυτή η δημιουργία, έτσι την έκανε δημιουργία και την έγραψε. Ναι. Όπως και ο Μωυσής που έγραψε την κοσμογονία και όλα αυτά. Τα μεγαλεία του Θεού. Ναι. Τα μεγαλεία του Θεού στέκεσαι
με το στόμα ανοιχτό. Τι δόξα περιμένει τον άνθρωπο που αγωνίζεται. Αναπαύεται, λέει, με κάθε απάθεια στους θρόνους, το τάγμα αυτό το αγγελικό, ο ίδιος ο Θεός. Η δεύτερη τριαδική τάξη είναι ενδιάμεση και διαπορμεύει με τα καθότητος και φταξίες στις εντολές της Θείας Προνοίας. Ανυψώνει τους αγγέλους προς μίμηση του Θεού. Λέει, αυτοί, λέει, μεταφέρουν και εντολές, λέει. Μεταφέρουν και εντολές σε εμάς προφανώς. Άλλη, λέει, άλλο τάγμα είναι οι κυριότητες, δυνάμεις, εξουσίες, τάγματα. Τριαδική. Κυριότητες, δυνάμεις, τρεις-τρεις. Βλέπετε, σαν την Αγία Τριάδα, τρία-τρία τάγματα. Η τρίτη τριαδική συμπληρώνει την ουράνια ιεραρχία, περιλαμβάνει αρχές, αρχαγγέλους και αγγέλους. Αρχές, αρχαγγέλους και αγγέλους. Όλοι αυτοί είναι άγγελοι, αγγελικά τάγματα. Με τους τελευταίους, τους αγγέλους, αυτή είναι η τελευταία τριάδα αρχές, αρχαγγέλους και αγγέλους. Οι τελευταίοι άγγελοι, με αυτούς τους τελευταίους ο Θεός μας κάνει κοινωνούς των εντολών της προνοίας Του. Αυτοί μας μεταφέρουν. Οι άγγελοι σε μας μεταφέρουν τα μηνύματα του Θεού. Αν δεν είχαμε για αυτούς, να φέρουμε στο μυαλό μας, δεν θυμάμαι, θα μου το θυμίσει εσύ Σταύρο που είσαι μνήμη όμορφη. Τον Αυτοκράτορα δεν θυμάμαι, το γεγονός θυμάμαι. Που έστρεψε την Κήτου ποταμού στις Χώνες της Μικράς Ασίας, μια περιοχή που έχει το όνομα Χώνες, που λέμε κοροπή, Χώνες. Και ο Αυτοκράτορας γύρισε το ποτάμι για να πνίξει τους χριστιανούς. Όχι Αυτοκράτορας, οι γειτονικοί λαοί. Οι γειτονικοί, δεν είπα, δεν θυμάμαι, βοήθησέ με, είπα. Να, έτσι. Λοιπόν, και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήτανε. Μιχαήλ. Ναι, μπράβο Μιχαήλ. Κατέβαινε το ποτάμι και κάνει μία με το, πώς λέει, το σκύπτρο του. Ανοίγει τρύπα και πέσε όλο το ποτάμι μέσα και σώθηκε η περιοχή. Και το γιορτάζει και η Εκκλησία μας αυτό το γεγονός. Δεν θυμάμαι πότε. 6 Οκτωβρίου. 6 Οκτωβρίου. Μα έχει μεγαλεία, πώς το κάνουμε. Αυτά, άμα δεν έχεις τα ματάκια σου, θα τα δεις. Τα έχεις έτσι, τυφλά. Δεν βλέπεις τίποτα. Και η καρδούλα σου δεν αλλάζει. Τη ρότα. Μόνο να πας μια εκκλησία, δεν... Κάτι, παίρνεις, πώς δεν παίρνεις. Αλλά άμα δεν έχεις τα ματάκια σου. Τα όμορφα ματάκια που κοιτώσει ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι τα τάγματα των αγγέλων, δεν τα επαναλαμβάνουμε. Στο πρόσωπο, λέει, της δημιουργίας, τελειώνει τη δημιουργία ο Θεός. 9 τάγματα, έτσι. Για το 10ο προόριζε τον άνθρωπο. 9 είναι τα τάγματα. Για το 10ο τάγμα, 10 ίσως ο δωρανό τάγματα. Το ένα έπεσε και πήγε στο λάδι, στην κόλαση, εκεί που πάνε κολλασμένοι και είναι το τάγμα του εσφόρου. Αυτό λοιπόν ο Θεός το αναδημιουργεί από εμάς τους ανθρώπους όταν φεύγουμε από τον κόσμο και ζούμε σήμερα το θέλημά Του. Το 10ο τάγμα, και αυτό λέει, πήγε μοναχός. Άγγελος επί της γης συμπληρώνει το 10ο τάγμα. Το καταλαβαίνουμε καλά. Αυτό κάνουν οι άνθρωποι του Θεού, οι καθαροί που αφοσιώνονται και αναπέμπουν προσευχή μελανίδα στο Θεό. Προορίζονται με τη χάρη του Θεού, όχι μόνοι τους, για να συμπληρώσουν το 10ο τάγμα που έπεσε από τον ουρανό στη γη. Βέβαια, να μην, όταν έπεσε, ψηλό λογισμό έβαλε ο διάβολος,
το ξέρετε πολύ καλά. Έπεσε για ένα ψηλό λογισμό. Όχι για τίποτα άλλο. Το διαβάζω. Κλάσμα δευτερολέπτου ήταν αυτό που χρειάστηκε, να πω τη λέξη χρειάστηκε γιατί δεν πάει εκεί αυτή η λέξη, για να γίνει από άγγελος διάβολος. Το δέκατο τάγμα. Λέει εις των ουρανών αναβήσομαι επάνω των αστέρων του ουρανού, θύσω των θρόνων μου, είπε ο Εωσφόρος, ο αρχηγός του δεκάτου τάγματος που τώρα είναι διάβολη, όταν ήταν άγγελος, όταν ήταν άγγελος. Δευτερόλεπτο είπε, κλάσμα δευτερόλεπτο είπε, εις τον ουρανό αναβήσομαι, θα αναβώ στον ουρανό. Επάνω από τα άστρα του ουρανού θύσω, θα βάλω πιο ψηλά από τον ουρανό το θρόνο μου. Καθιώ εν όρι υψηλό, θα καθίσω σε χώρο υψηλό, να το πω έτσι, έσομαι όμοιος στο υψίστο και θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο. Όμοιος θα είμαι, όμοιος το υψίστο. Γι' αυτό και φωνάζει ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή. Μισητός, κάπως έτσι, το Θεό είναι μισητός. Πας υψηλοκάρδιος. Κάθε ένας που σκέφτεται σαν τον Εωσφόρο και έχει εγωισμό, είναι μισητός απέναντι στον Θεό. Πάρτε το παράδειγμα. Θα ανέβω πιο ψηλά και έπεσε στον Άδη. Ήδη είναι πεσμένος όποιος έχει εγωισμό επάνω. Ήδη είναι πεσμένος. Ο αγώνας μας είναι με αυτό το θηρίο να αγωνιστούμε. Που γινόμαστε θηρίο όταν μας πειράζουν οι άλλοι. Άρα το θηρίο. Γινόμαστε θηρίο γιατί έχουμε το θηρίο μέσα μας όλοι μας. Έτσι είναι. Ο αριθμός τους ήταν πολύ μεγάλος. Το είπαμε μοίρες, μοιριάδες, αλλά αναφέρει ο Δανιήλ. Και αυτόν των ταγμάτων των ουρανίων αναφέρεται ότι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αρχιστράτηγος των ουρανίων ταγμάτων. Αρχιστράτηγος, έτσι το ονομάζει η Εκκλησία, των ουρανίων ταγμάτων. Ο οποίος με την ταπεινοφροσύνη του και τη φρόνιμη υποταγή στον δημιουργό του ήταν ισχυρά στερεωμένος στο φως. Λέει, ρίχτηκε προς το ρήγμα, ρίχτηκε στο άνοιγμα που άνοιξε ο Εωσφόρος. Την ώρα που είπε θα γίνω σαν το όμοιος με το Θεό, τον ύψιστο, κάποιο ένα χάσμα μεγάλο και πέφτανε. Μπήκε στο άνοιγμα, στο ρήγμα αυτό μέσα, λέει, και σύναξε τους αγγέλους που παρέμειναν πιστοί και φώναξε πρόσχομεν, λέει. Με άλλα λόγια, προσοχή, ας γρηγορούμε εμείς τα δημιουργήματα που έχουμε το προνόμιο να στέκουμε ενώπιον του Θεού. Ας αναγνωρίσουμε ότι είμαστε λειτουργοί Του και όχι όμοιοι Του, όπως είπε ο Εωσφόρος. Λέει, σε μνήμη, για να θυμόμαστε τη στιγμή εκείνη που είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, πρόσχομαι εδώ να σταθούμε στο θέλημά Του. Αυτή τη στιγμή γιορτάζουμε αύριο. Το στόμεν καλός, αυτή τη στιγμή, να σταθούμε εδώ που είμαστε. Το καταλαβαίνω αυτό και γιορτάζουμε αύριο. Στην Αγία Γραφή μέσα, αναφέρονται σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι παρεμβάσεις για ωφέλεια του ανθρώπου, για βοήθεια του ανθρώπου, αγγέλων. Παρεμβάσεις αγγέλων. Τώρα, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη στάθηκε, λέει, στο Μάντι Βαλαάμ, όταν πήγαινε, λέει, ο Μάντις στον Βαλάκ, βασιλιά των Μαβιτών,
για να καταραστεί το λαό του Ισραήλ, στάθηκε, λέει, και του έφραξε τον δρόμο του Βαλάμ. Πήγαινε, τον έστειλε ο Θεός του Βαλάμ να πάει στο φελιά το Μαβιτόν, και εκεί, και εκείνος το έκανε το γαϊδούρι, που ήταν πάνω στο γαϊδούρι, σε άλλο δρόμο. Δεν ήθελε να πάει από εκεί που τον έστειλε ο Θεός, και το γαϊδούρι έμεινε στη διχάλα ακριβώς επάνω, ακίνητο. Και του λέγε ο προφήτης ο Βαλάμ, από εδώ θα πάμε, από εκεί που θέλει εκείνος, εκεί που θέλει ο Θεός, και δεν κουνήταν το γαϊδούρι. Και οπότε πήρε φωνή το γαϊδούρι, λέει, και λέει, δεν βλέπεις τον άγγελο με το σπάθι, θα μας κόψει και τους δύο, λέει. Πού μου λες να πάω από εκεί? Έτσι είναι. Ο έχων ό,τι ακούει, ακούει να ακούει εδώ. Έχων ό,τι ακούει, ακούει εδώ. Επίσης, όταν ο Ιησούς του Ναβί βρισκόταν μπροστά στα τείχη της Ιεριχούς, περνούσε με την Κιβωτό, νομίζω, είχε τύχει η Ιεριχώς. Έπρεπε να καταλάβουν οι Ισραηλίτες. Βασάγα την Κιβωτό για να μπουν μέσα να καταλάβουν την Ιεριχώ. Για να την πολιορκήσει ο Ιησούς του Ναβί, την πόλη, εμφανίστηκε ενώπιον του ο Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος, κρατώντας ρομφαία, τόξο, τόξο δυνατόν, περιεζόσα το λέει, λέει, κρατούσε δυνατό τόξο, και οι ασθενούντες, οι Ισραηλίτες, περιεζόσα το δύναμη, απέκτησαν δύναμη, αφού είσαι άγγελο προστάτη σου. Καθώς ο Ιησούς του Ναβί, λέει, φοβήθηκε μήπως επρόκειται κάποιο δόλο του πονηρού, νόμιζε πως ήταν ο Αρχάγγελος, που ήταν μπροστά του, στάθηκε μπροστά του, για να πάρει την πόλη ο Αρχάγγελος. Τον πέρασε για τον πειρασμό, που ξέρει να μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Τον ρώτησε η μέτεροση, ρώτησε ο Ιησούς του Ναβί, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, η μέτεροση είσαι, δικός μας είσαι, ή των υπεναντίων, ή είσαι των εχθρών. Ο Μιχαήλ απάντησε, εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεος Κυρίου, νινή παραγέγωνα, τώρα ήρθα. Και έπεσε η Ιεριχώς. Καταλάβανε την Ιεριχώ. Ακούστε να δείτε κάτι. Όταν έφτιαξε ο Θεός την οικουμένη, και όταν και τον άνθρωπο έφτιαξε, και οι άγγελοι βέβαια έγιναν πριν από εμάς, έθεσε όρια, λέει η Αγία Γραφή, στα έθνη, και έβαλε και φύλακες. Φύλακες από αγγέλους. Υπάρχουν φύλακες και γρηγορούν πάντοτε. Πάντοτε είναι ξύπνοι. Πάντοτε είναι ξύπνοι. Πνεύματα είναι. Εδώ βλέπετε ο Μιχαήλ τι. Λέει, εγώ είμαι, λέει ο αρχιστράτηγος. Μιχαήλ του λέει, ήρθα να σε βοηθήσω να πάρουμε την Ιεριχώ. Δεν θα πέσει η Ελλάδα, έχει φύλακες η Ελλάδα. Όσο και να πασχίζουν, να την καταστρέψουν, είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Παΐσιος ξεκάθαρα. Θα φροντίσουν όσο δύναμη έχουν να αντικαταστρέψουν την Ελλάδα. Η πολιτική με όμικρο ιώτα. Δεν το έφερα τα βιβλία να στο διαβάσω, αλλά είναι το χέρι του Θεού από πάνω. Είναι το χέρι του Θεού από πάνω. Και αυτό θα γίνει όχι σύμφωνα με εξήγηση μυαλού, όχι, όπως ο Απόστολος Παύλος καταλάβει ότι πέθανε την άλφα στιγμή, γιατί έβλεπε δίπλα του μαχαίρια, φυλακές, βασανιστήρια, και λέει φεύγω τώρα, με το μυαλό του, αυτό έβλεπε, και εμείς βλέπουμε ότι η Ελλάδα χάνεται. Του έλεγε όχι, εγώ είμαι εδώ, θα συνεχίσει το έργο μου, και η Ελλάδα κατά τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει το έργο της, γιατί το θέλει ο Θεός, το θέλει ο Θεός. Να μνημονεύσω πάλι αυτό το που το έχω πει και μου αρέσει τόσο πολύ. Είναι πολύ ωραίο το Αγίου Παϊσίου. Εκείνο που λέει, που σκούπιζε επί τουρκοκρατίας ο καλόγερος
την αιμονή Ιβύρο, την εκκλησία τη μεγάλη, τη σκούπιζε και έκανε το παράπονο στην Παναγία. Παναγία μου, καλόγεροι φύγαν όλοι, πήγαν να πάρουν μέρος στον αγώνα. Εδώ δεν υπάρχει κανένας καλόγερος μες στο όρος. Τι θα γίνει? Και βλέπει την καλή μας μάνα, δεν βγαίνει από το ιερό και του λέει, δώσε μου τη σκούπα, εσύ δεν σκουπίζεις καλά, δεν σκουπίζεις καλά, να σκουπίσω εγώ. Σκουπίζει η Παναγία, του δίνει σκούπα, χάνεται από το ιερό. Το γράφει στην πνευματική αφήμιση μέσα. Το διαβάζει πολλές φορές και μου αρέσει. Είναι πολύ παρήγορο. Έτσι ο Θεός λέει, θα βάλει σκούπα, όπως ακούτε, θα βάλει σκούπα ο Θεός. Δεν, η δύναμη τους είναι αράχνης ιστός. Αλλά εμάς παραχωρεί ο Θεός, επειδή και εμείς δεν πάμε καλά, να πληρώνουμε όσοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πληρώσουν. Οι άλλοι δεν θα χαμπαρίσουν. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Έτσι είναι. Και στην Καινή Διαθήκη, και στην Καινή Διαθήκη μέσα, γεμάτη είναι. Στέλνεται ο Αρχάγγελος Γαβρίλη, δεν είναι, στην Παναγία, που μετέφερε το μήνυμα, θα γεννήσει τον Κύριο. Και συνέλαβε τον Κύριο τάκ τη στιγμή που το είπε, λέει. Αμέσως. Συνέλαβε σαν άνθρωπο στη Γαστέρα, στη Μήτρα της Αγίας Αθήνας. Α, ο ίδιος άγγελος λέει, της παρουσιάς της λέει, σήκω και πήγαινε στην Αίγυπτο. Ο ίδιος άγγελος λέει, έλα τώρα, πέθανε ο Ηρώδης. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη. Να πούμε και ένα, γιατί και ένα για μας τώρα, έτσι δεν είναι. Στο βιβλίο του Τοβίτ, ήθελε ο Τοβίτ να στείλει το γιο του, το Τοβία, να εισπράξει χρήματα, δεν θυμάμαι το χωριό που το στείλει, αλλά ζητούσε να έχει κάποιο άνθρωπο να συνοδεύσει, που να μπορεί να γνωρίζει και εκείνους από εκεί πέρα, που θα πήγε να πάρει τα δανεικά που είχε δώσει, έτσι το διάβασα από σήμερα, με παραπομπή από εδώ. Και δεν έβρισκε και έστειλε ο Κύριος τον Αρχάγγελο, νομίζω πάλι, Ραφαήλ, μπράβος, μπράβο. Ραφαήλ, έχουμε Ραφαήλ, Μιχαήλ, Ραγουήλ, έτσι δεν είναι. Ναι. Σαν, σε μορφή ανθρώπου. Είπε, εγώ ξέρω να το πάω, το γιο σου. Και τον πήρε, τον συνόδευσε χωρίς να πάθει τίποτα. Πήγε, πήρε τα εισπρακτά, τα δανεικά και τα έφερε πίσω. Με την βοήθεια του Αρχαγγέλου. Και παντρεύτηκε κιόλας. Ναι, έδωσε και, του έδωσε και νύφη εκεί πέρα. Ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι, του είπε, αυτή θα πάρει ο Αρχάγγελος. Το ψάρι. Ναι, αυτός, μπράβο. Mm. Ωραία, να μην πλατιάσουμε. Mm. Το θέμα μας είναι, διακονούν εμάς οι άγγελοι. Ας είμαστε κι εμείς όσο μπορούμε τουλάχιστον, όσο μπορούμε. Διαβάζω τον Αγίο Παΐσιο σήμερα, που το διαβάζω επαναληπτικά, επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, γιατί δίνουν δύναμη. Εκεί μέσα στα βιβλία του Αγίου Παϊσίου είδα ότι ο άνθρωπος που δεν μελετάει δεν νιώθει το φτερούγισμα του ουρανού μέσα του, την παρουσία του Κυρίου σαν παράδεισο εντός του, όσο είναι δυνατόν. Διάβασα το κομμάτι που λέει ότι όταν διαβάζεις, λέει στη μοναχή, το ψαλτήρι, δεν το διαβάζεις γρήγορα, της λέει. Σιγά σιγά να περνάνε τα νοήματα που έχει μέσα. Πώς θα διαβάζω γέροντα, και αναφέρει ένα τυπικό, μια τάξη δηλαδή, όχι απευθείας το ψαλμό, αλλά θα προηγείται μια προσευχή, κάτι άλλο θα γράφει μέσα. Δεν είναι η ώρα αυτή. Το λέω αυτό γιατί χωρίς να έχουμε και ώρες αφιερωμένες στον Κύριο να του μιλάμε, δεν έχουν παράδεισο. Πώς το κάνουμε? Αυτά είναι το ένα συναφή με το άλλο. Συναφή με το άλλο. Μας έχουμε κύματα προς την πάνω έξω στον κόσμο.
Να μην έχουμε και κάτι μέσα μας. Μας βαράνε τα κύματα. Πρέπει να έχουμε δύναμη μέσα μας. Πώς θα το κάνουμε? Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, κλείνω λέγοντας το εξής. Ότι τα δεύτερα φώτα μετά την Αγία Τριάδα, τα τάγματα των Αγγέλων και Αρχαγγέλων, είναι πνεύματα που διακονούν άλλα επάνω, τα διακονήματα τα γνωρίζει πλήρως ο Θεός, και άλλα κάτω μας ανθρώπους, για να μας διακονούν κατ' εντολήν του Θεού, του Δημιουργού μας. Σημαίνει ότι έχουμε αξία που δεν μπορούμε να την υπολογίσουμε. Τι είπε ο κύριος άλλωστε, είπε πολύ, λέει, και να κερδίσει τον κόσμο όλο. Δεν πρόκειται την ψυχή σου να την κερδίσει με αυτόν τον τρόπο, γιατί είναι πολύ πιο ανώτερη από τον κόσμο όλο. Τελείωσε το κοτοπονέψιο και το πράγμα. Για να κατέβει ο Χριστός στη γη, για να έχει αγγέλους, να στέλνει αγγέλους να μας φυλάνε. Έχουμε όλοι μας τον άγγελό μας. Ας το προσέχουμε να μπει να στενοχωρούμε. Και να μας λείπει από τη γλώσσα και το μυαλό η προσευχή του Κυρίου. Κύριε, σου θέλει, ελέησόν με. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω μόνο, Βασιλάκη, αν θες να πεις κάτι, πες. Όχι, κανένας. Το θέμα μας είναι η αυρινή γιορτή. Ναι, βέβαια, εορτάζει ο ουρανός ολόκληρος αύριο. Ουρανός ολόκληρος, έτσι είναι. Πάμε στην εκκλησία, Παναγία μου Χριστέ μου. Να πηγαίνουμε στην εκκλησία σαν να είναι η τελευταία φορά που πηγαίνουμε. Να περνάει λίγος από μέσα μας, γιατί μέσα είναι στρατιές αγγέλων. Γράφει κάποιος Παΐσιος, λέει, στο τάδε μέρος θα γιώρος, ζούσε ένας μοναχός αγωνιστής καλός. Πήγα να τον δω, λέει, είχε πεθάνει ο γεροντάς του και τον είδα, λέει, σε κακά χάλια, έτοιμος να φύγει. Και του είπα, α, όχι, πριν φτάσω εκεί πέρα, γράφει, έλεγε στον γεροντά του, γερόντα, να φτιάξουμε ένα κλεισάκι, να κάνουμε και εμείς εδώ λειτουργίες που είμαστε μόνοι μας, να έχουμε και λειτουργία εδώ που ζούμε, μην πηγαίνουμε άλλο. Του παρακαλούσε το γέροντα και του λέει, άκουσε να σου πω, θα κάνουμε εκκλησάκι, αλλά κοίταξε, δεν θα αφήσουμε το εκκλησάκι ποτέ μόνο του και θα φύγουμε από εδώ πέρα, να το αφήσουμε έρημο μαζί με τον άγγελο που θα φέρει την εκκλησία, γιατί ο Θεός τον είναι έναν άγγελο που φέρει την εκκλησία εδώ πέρα, του λέει. Μην τυχόν φύγω εγώ από τον κόσμο και τα αφήσει και φύγει. Πέθανε ο γέροντάς του και δεν κουνήθηκε, λέει ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο του Αγιορείτη Πατέρας, από το χώρο εκείνο καθόλου. Το φύλαγε, λέει. Πήγα και το βρήκα, λέει, μέσα είχε σαπίσει από την αρρώστια, δεν είχε πεθάνει, και του λέω, να μην το θα σε βοηθήσω. Όχι, μου λέει, έλα αύριο. Πάω την επομένη και το βρήκα, λέει, και είχε λιώσει, αλλά αρωμάτιζε αντί να βγάζει δυσοσμία. Αρωμάτιζε. Γιατί το φύλακα άγγελο δεν τον άφησε να φύγει, ενώ ο άγγελος το φύλαγε. Αυτά για γνώση μας και συμμόρφωσή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό, μας αξίωσε να έρθουμε σε επαφή με τον Κύριο και με τους αγγέλους Του. Να κλείσουμε. Τζίκα, δώσ' μου τηλεφωνό, σε παρακαλώ. Περίμενε. Όποιο θες να σε βρίσκω. Θες κινητό. Ναι. Δώσ' το. 693. 2028. Περίμενε. 28. 888. 8, 9, 8 και όλα. Θα θέλω να σας βρίσκω, παιδιά. 78. Και σε ενημερώνω, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι, την επόμενη Τετάρτη, 6 ώρα. Ναι. Θα την αλλάξουμε για να μπορούμε να πηγαίνουμε και στην Παναγία, να παρακολουθούμε καμιά φορά και κηρύγματα εκεί. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Τετάρτη και ώρα 6. Ναι. Ευχαριστώ. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο
Πάτερ ημών, που εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ασθενή βασιλεία σου, ενήθω εις εμάς τους ουρανών και της γης, ανάρτων ημών των κρυούσεων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμες, σου λέτε σημών, και μη σε ενέργης ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς τους ημών. Και των ασωμάτων αρχιστράτηγη, δισοπούμεν ημάς, ημίς η ανάξη. Ήνατε σημών δε είσαι εσύ τη θύση θέη μας, σκέπη των τερίγων της αήλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς και προσπίπτοντας, εκτενός και βόντας. Εκ των κινδύνων λυτρώσαστε ημάς, ως τα αξία των άλλων δυνάμεων. Διευκόν, τον Αγίο Πατέρα, τον Ιησού, Θεό, Θεός, μας. Αμήν. Βοήθεια μας. Τετάρτη και ώρα 6. Του φανάζομαι. Τετάρτη και ώρα 6.